Γεια σας! Στο κανάλι υπάρχει ήδη ένα βίντεο το πώς να φτιάξουμε βαρένικα με πατάτα. Υπάρχει επίσης και ένα βίντεο το πώς ετοιμάζουμε πελμένη. Η ζύμη για τα βαρένικα και για τα πελμένη είναι διαφορετική. Για τα βαρένικα με πατάτα ή με το τυρί, η ζύμη πρέπει να είναι πιο μαλακή και αφράτη σε σχέση με τα πελμένη που έχει μέσα ομό και μά. Πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη και παράλληλα θα σας πω πού κρύβεται η διαφορά και πώς να αποκτήσουμε αφράτα, μαλακά, πεντανόστιμα βαρένικα που θα λιώνουν στο στόμα. Σε μία λεκάνη θα ρίξουμε 200 γραμμάρια κεφίρ. Το κεφίρ μπορούμε να αντικαταστήσουμε με το γιαούρτι ή με το σπιτικό προβιωτικό γιαούρτι, αραιώνοντάς το με λίγο νεράκι για να αποκτήσουμε την υφή του κεφίρ. Μέσα στο κεφίρ προσθέτουμε το αλάτι, την ζάχαρη και τη σόδα. Ρίχνουμε ζεστό νερό που μόλις έβρασε και σταδιακά προσθέτουμε το αλεύρι. Στο βίντεο τα βαρένικα με πατάτα έχουμε ετοιμάσει δύο ζύμες, τη μία με το λευκό αλεύρι και την άλλη με 100% αλεύρι ολικής αλέσεως. Σήμερα θα ετοιμάσουμε μία ζύμη που τρώνε ευχαρίστως τα παιδιά μου, προσθέτοντας το 1/5 αλεύρι ολικής. Ζυμώνουμε καλά και αφήνουμε να ξεκουραστεί για 15 λεπτά. Η ζύμη θα είναι πολύ αφράτη, μαλακή και δεν θα σκίζονται τα βαρένικα μέσα στο βράσιμο. Ρυθμίστε το αλεύρι έτσι ώστε η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια μας και η λεκάνη να είναι πεντακάθαρη. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε αυτά τα υλικά. Σε ένα μπολ έχουμε τη μυζήθρα μαζί με κάποιο λευκό τυρί ή τη φέτα. Γι' αυτό ανακατεύουμε τη μυζήθρα με το λευκό τυρί και δεν προσθέτουμε καθόλου αλάτι. Προσέξτε μόνο η μυζήθρα να είναι στεγνή και όχι πολύ υγρή. Από αυτό εξαρτάται ο όγκος τους, ώστε μετά το βράσιμο να μην είναι πολύ πατημένα. Σε περίπτωση που η γέμιση είναι ακόμα υγρή, έχω ένα κόλπο για σας. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ψηλό σιμεγδάλι μέσα στο μείγμα και έτσι η γέμιση θα κρατάει ωραία τη φόρμα της και τα βαρένικα μετά το βράσιμο θα είναι όμορφα και φοντωτά και όχι πλακωτά και δεν θα καταλάβει κανείς ότι υπάρχει σιμεγδάλι μέσα. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε στην άκρη. Ξεκουράστηκε η ζύμη, πάμε να ζυμώσουμε ξανά. Τη ζύμη μπορούμε να ετοιμάσουμε πρωί-πρωί, γιατί όσο περισσότερη ώρα θα ξεκουράζεται η ζύμη, τόσο πιο λίγα ζύμη θα αποκτήσουμε με ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί. Αφού πέρασε μισή ώρα, μπορούμε να φτιάξουμε τα βαρένικα. Η ζύμη είναι απλά τέλεια, δεν κολλάει καθόλου στα χέρια μας. Μπορείτε να την βάλετε μέσα στο ψυγείο και να ετοιμάσετε τα βαρένικα αύριο, θα βγουν το ίδιο νόστιμα. Την χωρίζουμε, τη μία μπάλα θα την αφήσουμε σκεπασμένη στην άκρη. Το άλλο μισό το κόβουμε στη μέση, δεν χρειάζεται καθόλου αλεύρι, από ό,τι βλέπετε η ζύμη δεν κολλάει ούτε στο πάγκο. Ετοιμάζουμε δύο φυτίλια, τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια, πατάμε με τα δάχτυλα και αλευρώνουμε κάθε κομμάτι για να μην στεγνώσουν. Αφού είναι όλα έτοιμα, πάμε να ανοίξουμε και να τα γεμίσουμε. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να τα ετοιμάσουμε. Το τυρί το χωρίζω οπτικά στη μέση για να το ξοδέψω όλο. Στη μέση βάζουμε το τυράκι, πρώτα κλείνουμε απόλυτη πλευρά και στη συνέχεια κλείνουμε τη γωνία. Αποκτάμε καινούρια γωνία. Κλείνουμε και αυτή τη γωνία. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος. Αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εντυπωσιάσεις τους καλεσμένους και δεύτερον η γέμιση δεν πρόκειται να βγει όταν θα τα βράσουμε. Προσπαθούμε να μην κρατάμε πάνω στην γέμιση για να μην τα πατήσουμε, να μένουν έτσι όπως είναι γεμάτα και όμορφα. Η διαφορά ανάμεσα στα βαρένικα και στα πελμένη είναι ότι η γέμιση στα βαρένικα είναι έτοιμη. Αυτό μπορεί να είναι βραστή πατάτα με κρεμμυδάκι ή μυζήθρα με το τυρί ή γλυκά βαρένικα με βύσσινο. Αυτή η γεύση είναι από τα παιδικά μου χρόνια και εννοείται πως δεν θέλουν πολύ βράσιμο σε σχέση με τα πελμένη που έχουν μέσα ομό και μά
και γι' αυτό η ζύμη στα βαρένικα είναι τόσο αφράτη. Ενώ στα πελμένια ετοιμάζουμε πολύ σφιχτή ζύμη με βραστό νερό, γιατί πρέπει να βράσουμε για περισσότερη ώρα τα πελμένια λόγω που έχουν ομόκυμα μέσα και να μην σκιστούν την ώρα που βράζουν. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος. Ετοιμάζονται πιο γρήγορα και βγαίνουν επίσης πάρα πολύ όμορφα τα βαρύνικα. Πατάμε σαν να γλιστράνε τα δάχτυλα μεταξύ τους και έτσι αποκτάμε βαρύνικα πλεσέ. Κρατάμε απαλά για να μην πατήσουμε τη γέμιση. Ετοιμάσαμε τα βαρύνικα από το μισό ζυμάρι και πάμε να κάνουμε με τον τρίτο τρόπο. Γι' αυτό τον τρόπο θα χρειαστούμε ένα μηχάνημα. Ανοίγουμε λοιπόν ένα φύλλο το οποίο πρέπει να είναι λεπτό, το πολύ 2 χιλιοστά. Και οικονομικά κόβουμε αυτά τα κυκλάκια. Αφού τα έχουμε όλα έτοιμα, παίρνουμε το ένα κυκλάκι, το βάζουμε πάνω στο μηχάνημα, κάτω πλευρά πρέπει να έχει λίγο αλεύρι, για να ξεκολλήσει εύκολα από το πλαστικό. Ενώ στο πάνω πλευρά, εκεί που θα βάλουμε την γέμιση, δεν πρέπει να υπάρχει αλεύρι, γιατί αλλιώς οι πλευρές δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους. Αυτό να προσέχετε. Μικραίνουμε το ζυμαράκι, γιατί πατώντας με τη δύναμη οι άκρες θα εξέχουν, κάτι που δεν θα είναι τόσο ωραία. Τα έτοιμα βαρύνικα μπορούμε να τα βάλουμε και μέσα στην κατάψυξη. Όταν θέλουμε να τα βράσουμε, θα τα ρίξουμε σε νερό που βράζει και από τη στιγμή που θα ξαναβράσει το νερό θα χρειαστούμε 2-3 λεπτά το πολύ και θα είναι έτοιμα. Έτοιμα λοιπόν όλα, αυτή η δόση βγαίνει για 6-7 μερίδες, οπότε κάποια θα τα βάλουμε μέσα στην κατάψυξη. Κάτω στη πιατέλα θα βάλουμε λίγο βούτυρο για να μην κολλήσουν από κάτω. Και τώρα πάμε να τα βράσουμε. Αφού έβρασε το νερό, θα ρίξουμε το αλάτι και τα βαρένικα. Και για να μην κολλήσουν μεταξύ τους, με μία κουτάλα τα γυρνάμε μέσα στο νερό με αυτόν τον τρόπο. Και μόλις ανέβουν πάνω και φουσκώσουν, βράζουμε περίπου 2 λεπτά, όχι παραπάνω, ανάλογα πόσο λεπτό ζυμάρι κάνατε, γιατί όπως είπαμε και πιο πριν, τα βαρένικα δεν θέλουν πολλή ώρα. Πέρασε η ώρα. Τα βαρένικα μας είναι έτοιμα και τώρα θα τα βάζουμε σε μία μεγάλη πιατέλα και πάνω θα ρίξουμε είτε λίγο ελαιόλαδο ή το βούτυρο. Βράσαμε την πρώτη δόση που είναι περίπου 15-20 κομμάτια και τώρα ρίχνουμε κατευθείαν και τα υπόλοιπα. Τα έτοιμα βαρένικα είναι τόσο αφράτα, τρυφερά, λιώνουν στο στόμα. Τα σερβίρουμε πάντα με τη σμετάνα. Στα ελληνικά είναι ξινή κρέμα ή αλλιώς creme fraiche στα γερμανικά. Έχουμε ετοιμάσει σπιτική σμετάνα με 3 διαφορετικούς τρόπους. Το link από το βίντεο θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Εδώ θέλω να σας δείξω τα βαρένικα με το λευκό αλεύρι και με το 100% αλεύρι ολικής. Υπάρχει διαφορά στη γεύση, αλλά με μία νόστιμη γέμιση, όλα είναι νόστιμα. Δοκιμάστε κι εσείς να προσθέσετε το αλεύρι ολικής, έστω και 100 γραμμάρια, για να συνηθίσουν τα παιδιά και γευστικά και οπτικά. Καλή σας απόλαυση!